και στο πλαίσιο το δικό μας λειτουργούμε ως ομάδα και βεβαίως υπάρχει και η βοήθεια όλων των εθελοντών, των υπευθύνων για κάθε Δήμο και σαφέστατα και τη συναδέλφου Βασιλικής Καρδίμη που σε πολυεπίπεδο και, με αθόρυβο τρόπο βοηθά ουσιοδός τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο στο συντονισμό και στην ηλεκτρονική διαχείριση των απαιτουμένων ενεργειών. Θα ήθελα εγκατακλείδη να επισημάνω ότι δίπλα μας βρίσκεται ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Μιχάλης Τιμοσίδης που έχει την περιφερειακή ευθύνη για το συντονισμό της εκλογικής διαδικασίας. Τον ευχαριστώ δημόσια. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες και είμαστε σήμερα σε θέση να σας πούμε ότι ολοκληρώνεται μέχρι σήμερα το βράδυ η οριοθέτηση των εκλογικών κέντρων. Έχουν βρεθεί τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής σε ένα ποσοστό τουλάχιστον 80 περίπου 90%. Οι πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών είναι έγκριτοι νομικοί και βεβαίως θα καταβληθεί προσπάθεια μέχρι το βράδυ αυτό να γίνει σε όλα τα εκλογικά κέντρα. Υπάρχει η διαδικασία της εκλογής η οποία θα απαιτεί ένα μικρό τίμημα από κάθε ενδιαφερόμενο συμπολίτη μας που θα συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία και το βράδυ θα βγουν τα αποτελέσματα πάρα πολύ γρήγορα γιατί υπάρχει δέσμευση σε κάθε εκλογικό κέντρο όπου διενεργείται ψηφοφορία, διασύνδεση με ηλεκτρονικό τρόπο, online σύνδεση να το πω με τα αγγλικά που συνηθίζει και ο Πρωθυπουργός τώρα τελευταία, θα υπάρχει η πιστοποίηση ότι δεν θα υπάρχει διπλοψηφία έτσι να... και δίνεται έτσι ευκαιρία σε κάθε Έλληνα πολίτη ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στους εθνικούς καταλόγους, θα το διαπιστώνει αυτό ο υπεύθυνος χειριστής που θα έχει το ηλεκτρονικό δίκτυο, θα μπορεί από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας να ψηφίσει και να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θέλω να σας μεταφέρω την αισιοδοξία μας ότι η ανταπόκριση του κόσμου μας έχει καταπλήξει και το ενδιαφέρον. Όταν ξεκινήσαμε ήμασταν όλοι διστακτικοί, ιδιαίτερα οι συνεργάτες και όσους ορίσαμε σε κάθε Δήμο. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει ενδιαφέρον, μας ρωτούν, ήδη ξεκινήσαμε δειλά-δειλά για τις εφορευτικές, έχουμε σε πολλές εφορευτικές περίσσια ανθρώπους που θέλουν να συμμετάσχουν και να βοηθήσουν. Όλοι λοιπόν η Επιτροπή και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούμαστε εθελοντικά βεβαίως για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για φέρουμε σε πέρας αυτό το μεγάλο εγχείρημα, πρώτη μας φροντίδα και έννοια είναι να μην υπάρξουν προβλήματα. Να υπάρξει δηλαδή διαφάνεια, να υπάρξει εύκολη πρόσβαση, να υπάρχει μάλιστα πρόσβαση όσο γίνεται πιο κοντά στους πολίτες. Γι' αυτό και έχουμε στήσει και θα έχουμε σε ευχέρεια στον κάθε συμπολίτη μας να είναι πολύ κοντά στο τόπο κατοικίας του. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι η διαδικασία θα είναι απλούστερη την δεύτερη φορά. Κατά την προσέλευση κάθε ψηφοφόρου θα υπάρχει στην Εφορευτική Επιτροπή κατάσταση η οποία θα είναι δύο καταστάσεις διαφορετικές. Η μία κατάσταση θα είναι αυτή που θα γράφει τους φίλους και άρα θα εγγραφούν όλοι όσοι ψηφίζουν για να μπορούν να συμμετέχουν και τη δεύτερη Κυριακή και θα υπάρχει επίσης ξεχωριστή κατάσταση εάν επιθυμεί κάποιος από τους ψηφοφόρους να εγγραφεί εξ αρχής στα Μητρώα μελών του νέου πολιτικού φορέα, να γραφεί σε ξεχωριστή κατάσταση έτσι ώστε ο πρόεδρος του νέου πολιτικού φορέα να έχει ήδη εγγεγραμμένα μέλη για το νέο πολιτικό φορέα. Θα ακολουθήσει βεβαίως όπως γνωρίζετε και η διαδικασία ιδιαίτερου συνεδρίου στο οποίο θα γίνει η παραπέρα προεργασία και ετοιμασία για το νέο πολιτικό φορέα.